Η Κατερίνα Ζαρίφη ποζάρει λίγο μετά το χειρουργείο φορώντας κολάρο. Η περιπέτεια με την υγεία της διήρκησε πολλούς μήνες. Και τώρα φτάνει στο τέλος της, όπως δηλώνει και η ίδια στο Star. Είχαμε μια μικρή περιπετιούλα, είχα μια κύλη στον αυχένα. Και ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια επέμβαση. Βασικά χειρουργείο, ήταν λίγο μεγάλο. Ήταν 3 ώρες χειρουργείο. Αλλά εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Η 37χρονη παρουσιάστρια πέρασε ένα δύσκολο χειμώνα, αφού η κύλη που είχε στον αυχένα της δημιούργησε πολλές επιπλοκές. Ήξερα ότι είχα ένα πρόβλημα στον αυχένα. Αλλά δεν ήξερα ότι είχε φτάσει, ξέρεις, σε τέτοια ροκθυμία. Είχα τρομερό πρόβλημα. Μου είχαν μουδιάσει τα χέρια και μου είχε δημιουργηθεί και πρόβλημα στο πόδι. Αλλά επειδή ξέρεις, όταν κατά τη διάρκεια, παιδί μου, τη σεζόν και τρέχεις, τα αφήνεις όλα λίγο πίσω-πίσω. Και λες, άσε, θα πάρω ένα παυσίμωνο. Άσε, θα κάνω τον, άσε, θα κάνω το άλλο. Και ατάρει κάποια στιγμή το σύστημα. Στο πλευρό της, ο Γιάννης, ο φύλακας αγγελός της τα τελευταία 3 χρόνια. Ο καλός της ήταν στο πλευρό σας, φαντάζομαι. Ναι, εννοείται. Εκεί, μόνο μέσα στο χειρουργείο δεν μπήκε. Αλλά αυτό που του έλεγα είναι ότι είναι κύλη. Δεν είναι γένο, δεν θα βγάλουμε κάτι. Οπότε δεν μπορείς να πει. Να τα γέλια. Μόλις η συζήτηση πήγε στο Γιάννη, η Κατερίνα ξέχασε και το χειρουργείο και τους πόντους. Και ξαναβρήκε το χιούμορ της. Και είπα και στο γιατρό, μια και μου κάνει κύλη εμένα, δεν μου κάνει και ένα γενικότερο ερεκτικό. Λέω, μια ξέρει έτοιμη νάρκωση, φτιάχναμε και άλλα σημεία. Οι διακοπές θα αργήσουν λίγο, αφού μετά το χειρουργείο θα πρέπει να μείνει σπίτι για να αναρρώσει.